Για να δούμε ορισμένα παραδείγματα όμως σε σχέση με τις προτάσεις που διατυπώνουν για τη Θεσσαλονίκη. Να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να συγκρίνουμε αυτές τις προτάσεις με την πρόταση του ΚΚΕ και του συνδυασμού της λαϊκής εισπύρωσης που υποστηρίζει σε όλες τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Παντού το πρόβλημα της καθαριότητας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είπαμε και πριν. Η μείωση των οικονομικών των Δήμων. Η απαγόρευση των προσλήψεων. Η συνέχιση του σκανδάλου κυριολεκτικά της ομιλίας των συμβασιούχων που πολλοί τους θυμήθηκαν τις τελευταίες μέρες λόγω προεκλογικών αναγκών. Άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζανε να απολυθούν χιλιάδες συμβασιούχοι από τους Δήμους, σήμερα ένα μήνα πριν από τις εκλογές εμφανίζονται ως υπερασπιστές τους. Και πολύ περισσότερο έχει το θράσος ο ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάζει τώρα προεκλογικά όλη του τη φιλεφθαλμία απέναντι στους συμβασιούχους των Δήμων. Για να ξεχάσουν οι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι και όλος ο λαός ότι όταν το 2001 γινόταν ξανά συνταγματική αλλαγή, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ο πρόδρομός του συνασπισμός, και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα πριν ΚΚΕ, που πρότεινε μαχητικότατα το να μπει μέσα στο Σύνταγμα διάταξη η οποία θα απαγορεύει μόνιμα τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα των μνημονίων και των δυσκολιών του. Από παλιά έχει τη ρίζα όχι απλώς της ενσωμάτωσης, της συνεργασίας με την αστική τάξη, με αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Για με την καθαριότητα, οι συνδυασμοί που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σταχιάος, το προτείνει ευθέως. Στους εργολάβους, ιδιωτικοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ακριβώς το ίδιο με άλλο όνομα. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή το όχημα μέσα από το οποίο θα μπουν οι μεγάλοι εργολάβοι στη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, κυριολεκτικά χρυσοφόρου, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η ανακύκλωση. Και η λαϊκή συσπήρωση, ο συνδυασμός του ΚΚΕ, προτείνει και παλεύει. Κανένας απολύτως εργολάβος. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις στην καθαριότητα και για όλες τις λειτουργίες των Δήμων. Και δραστική ταυτόχρονα μείωση των τελών καθαριότητας για όλες τις κατοικίες, για όλα τα καταστήματα. Και την περίφημη συγκοινωνία, την αστική συγκοινωνία. Αυτό το πολυετές σκάνδαλο, πραγματικό σκάνδαλο του ΟΑΣΤ, το οποίο διαδέχθηκε η δίθεν κρατικοποίηση, από ιδιωτικοποίηση μάλιστα την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα η ίδια η καθημερινή κατάσταση να γίνει ακόμη χειρότερη, με πολύωρες αναμονές στις στάσεις, με το να μπαίνει κόσμος κυριολεκτικά σαν σαρδέλες παστομένος μέσα σε λεωφορεία, τις περισσότερες φορές ασυντήρητα και πολλές φορές επικίνδυνα. Και όλα αυτά με ένα ιδιαίτερα ακριβό εισιτήριο που, αν κανείς υπολογίζει σε μια τετραμιλή οικογένεια τι κόστος είναι το εισιτήριο του ΟΑΣΤ μέσα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειας, θα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Τι προτείνει λοιπόν, τι προτείνουν οι συνδυασμοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Απευθείας ιδιώτες ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Με αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως και στην καθαριότητα, ακριβότερο εισιτήριο, λιγότερη και πιο ανεπαρκή συγκοινωνία, γιατί ο ιδιώτης που δεν δουλεύει βέβαια για την ψυχή της μάνας του, δεν θα αναπτύξει συγκοινωνία σε περιοχές που έχουν μικρή επιβατική κίνηση. Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και για την καθαριότητα που λέγαμε πριν. Ποια είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες? Όπως λέει, θα πρέπει να μπει στα γεμάτα η τοπική διοίκηση, οι Δήμοι στη διαχείριση της συγκοινωνίας. Και επειδή βεβαίως κανένας απολύτως Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, ιδιαίτερα βαρύ, να αγοράσει λεωφορεία, να συντηρήσει λεωφορεία, να πληρώσει προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεται μια αστική συγκοινωνία. Επειδή λοιπόν κανένας Δήμος δεν μπορεί, από εκεί και πέρα δίνεται το ελεύθερο για να συνεργαστούν οι Δήμοι με ιδιώτες, με τα γνωστά ΣΔΙΤ. Αποτέλεσμα προτάσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς το ίδιο. Ιδιωτικοποίηση, ακριβότερο εισιτήριο, λιγότερες συγκοινωνίες. Άλλωστε μην πάτε μακριά. Ο ίδιος ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ
πριν από ένα χρόνο περίπου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας δίνει το ελεύθερο για την εμπλοκή των ιδιωτών στις αστικές συγκοινωνίες, όχι απλώς ελεύθερο, προωθεί και συντονίζει την επέμβασή του και σε αυτό το τομέα. Τι προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση? Καταρχήν κρατικό φορέα, ενιαίο για όλες τις συγκοινωνίες, το λεωφορείο, το μετρό, το τράμι, τις άλλες συγκοινωνίες, αν ποτέ υπάρξουν. Καμιά εμπλοκή ιδιώτη. Αλλά αν κάποιος πει, εντάξει, είναι γνωστές οι προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά καλές είναι. Συνήθως όμως αφορούν πολύ αργότερα άλλες καταστάσεις, τη Δευτέρα παρουσία, όπως μας λένε. Εμείς λοιπόν θα τους θυμίσουμε ότι στη δεκαετία του 80 προς το τέλος, και οι παλιότεροι θα το θυμούνται, δεν ήταν η Δευτέρα παρουσία, ούτε είχαμε σοσιαλισμό, όταν κάτω από την πίεση του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, για αρκετό χρονικό διάστημα εφαρμόστηκε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα η δωρεάν μετακίνηση όλων των εργαζόμενων από το σπίτι στη δουλειά το πρωί, από τη δουλειά στο σπίτι το μεσημέρι, η δωρεάν μετακίνηση όλων των συνταξιούχων, των ανέργων, των φοιτητών, των μαθητών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τότε δεν είχαμε σοσιαλισμό. Κι όμως αυτό είχε γίνει. Τι το αποτρέπει, τι το εμποδίζει 30 χρόνια μετά? Η πολιτική αυτή η οποία δίνει τα πάντα στο κέρδος, στους ιδιώτες, στους εργολάβους. Ακούσατε κανέναν να μιλάει ή να αντιπαρατίθεται μεταξύ τους όσον αφορά τους τοπικούς φόρους, τα τέλη, την ανταποδοτικότητα, την εφάπαξ προπληρωμή τελών για τα μαγαζιά, τα τέλη για τις κατοικίες? Τους ακούσατε να μιλάνε και να τοποθετούνται σε σχέση με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς που επισπεύδουν δήμοι, ακόμα και για μικροποσά, σε ανθρώπους ανήμπορους? Κανένας, γιατί συμφωνούν μεταξύ τους όχι απλώς στη διατήρηση, αλλά ουσιαστικά και στην αύξηση, για να μπορέσει να πληρωθεί το πρόσθετο, το κέρδος των ιδιωτών που θα μπουν στις βασικές λειτουργίες της πόλης. Τους ακούσατε τίποτε να λένε έστω μια κουβέντα για την περίφημη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για 6 μήνες και εδώ στην πόλη μας? Πράγμα το οποίο κυριολεκτικά δυναμητίζει και το δικαίωμα στην ξεκούραση και στην αναψυχή και το δικαίωμα ουσιαστικά στην οικογενειακή ένωση όλων των εργαζόμενων στο εμπόριο και όχι μονάχα. Κυριολεκτικά κλείνει, βάζει λουκέτο σε ακόμα περισσότερα μαγαζιά μικρών εμπόρων, επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων που δεν μπορούν να αντέξουν αυτόν τον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων για τους οποίους προσδιορίζεται και η αγορά της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε τίποτε να λένε για το μεγάλο ζήτημα της στάθμευσης στην πόλη? Για το γεγονός ότι αναγκάζεσαι σε μία πόλη δικιά σου, κτήμα σου, ιδιοκτησία σου, να την νοικιάζεις κάθε φορά που κατεβαίνεις στο κέντρο για να πας στη δουλειά σου ή για να πας να κάνεις μία αγορά? Και δεν αρκέστηκα σε αυτό. Δεν αρκέστηκα στο κέντρο. Θα πρέπει τα κέρδη να αυγατήσουνε για την ιδιωτική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο κύριος Μπουτάρης. Εταιρεία του ομίλου Κόκαλη, με εκπρόσωπο πια και ως ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Επέκτηνε αυτό το σύστημα στάθμευσης ελεγχόμενης πανάκριβο. Το επέκτηνε και εδώ στο 5ο διαμέρισμα και προορίζεται αυτό να επεκταθεί σε όλα τα διαμερίσματα της πόλης. Κουβέντα γι' αυτό. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται για να μειώσει το φόρτο, για να απεμπλέξει την πόλη από την κίνηση του αυτοκινήτου. Αποτέλεσμα, ούτε οι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής, αλλά ούτε οι επισκέπτες δεν είναι ευχαριστημένοι. Τους ακούσαμε όμως να συμφωνούν για την πολιτική για τα ναρκωτικά, τη μάστιγα αυτή ιδιαίτερα της νεολαίας, και να προσπαθούν να επιλέξουν και να στήσουν χώρους της λεγόμενης στεγασμένης ασφαλούς και ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών. Σε αυτό συμφωνάνε όλοι. Εμείς όμως, σαν ΚΚΕ και σαν Λαϊκή Συσπήρωση, επιμένουμε σε αυτό που έχει αποδειχθεί η μοναδική λύση για αυτή τη μάστιγα. Καμία νομιμοποίηση ναρκωτικών, ούτε ελαφρά, ούτε σκληρά ναρκωτικά. Ο θάνατος, είτε άστεγος όπως σήμερα, είτε στεγασμένος από τα ναρκωτικά, είναι ακριβώς ο ίδιος. Πανηγυρίζουν όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί και τα κόμματα που τους υποστηρίζουν για το γεγονός ότι προωθούνται επενδύσεις, λέει,
πάνω στο ζήτημα του αθλητισμού. Και ποια είναι η επένδυση? Η επένδυση είναι η παράδοση δημόσιου χώρου, κρατικού, αλλά και δημοτικού χώρου του Δήμου, όχι σε έναν αθλητικό σύλλογο, όχι για να αναπτυχθεί ο μαζικός, ερασιτεχνικός, υγιής αθλητισμός, όχι για να φύγει η νεολαία από τις κερκίδες με ό,τι αυτό σημαίνει και να γίνει πρωταγωνίστρια, αλλά να δοθεί ένας χώρος σε επιχειρηματίες γύρω από τον αθλητισμό για να τον αξιοποιήσουν για νέα κέρδη. Και σε αυτό βεβαίως όλοι χειροκροτάνε. Τι γίνεται με το ζήτημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ένα από τα σύμβολα της πόλης? Παραδίδεται με κοινή συμφωνία τους, ολονών, όλων των συνδυασμών και όλων των κομμάτων, ακόμα περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, για να γίνει, λέει, επιχειρηματικό κέντρο και να στήσουν μέσα στην έκθεση ακόμα και ξενοδοχείο πολλών αστέρων για τους φιλοξενούμενους μεγάλους επιχειρηματίες. Την ώρα που οι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού ή ακόμα και χώροι που θα μπορούσαν κάλλιστα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, της στάθμευσης, όπως για παράδειγμα με την πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης και του ΚΚΕ, ένα κομμάτι αυτού του τεράστιου χώρου της έκθεσης του Τρίτου Σώματος Στρατού, του παλιού 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, εκτός από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την αναψυχή, να εξυπηρετήσει και σαν χώρο στάθμευσης, να εξυπηρετήσει σαν χώρος μετεπιβίβασης από τα λεωφορεία που έρχονται από τις άλλες περιοχές προς το κέντρο, ούτως ώστε να κινείσαι μέσα στο κέντρο με μικρά, ευέλικτα και δωρεάν λεωφορεία. Παραδίδονται τα πάντα εκεί. Τι θα γίνει με το παραλιακό μέτωπο, το οποίο επίσης παραδίδεται από άκρη σ' άκρη στο ιδιωτικό κεφάλαιο? Στη μεν γνωστή παραλία, με παραδίδοντας σε εταιρείες εστίασης, το δε δυτικό μέτωπο σαν ένα μεγάλο νέο επιχειρηματικό κέντρο. Μην πάτε μακριά και μην ψάχνετε να δείτε γιατί συμφωνούν όλοι αυτοί. Είναι πάρα πολύ απλό. Την μελέτη για το παραλιακό μέτωπο, όπως και πολλές άλλες, την έχει κάνει το Ίδρυμα Ροκφέλερ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι πολιτικές δεσμεύσεις όλων αυτών για το πού πρέπει να οδηγηθεί η πόλη και ο λαός της. Κουβέντα δεν λένε για το γεγονός ότι οι παιδικοί σταθμοί αράδα κλείνουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και που ορισμένες από αυτές είναι και σωστές. Να υπάρχει μια αυλή, ρε παιδί μου, για να παίξουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει ούτε αυτό και κλείνουνε, αφήνοντας έναν τεράστιο χώρο επιχειρηματικότητας και στους παιδικούς σταθμούς, να πληρώνει δηλαδή η νέα οικογένεια ένα πρόσθετο βάρος για να αφήνει το παιδί. Για να συνεχίσουν βέβαια να λιμένονται τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του Δήμου, οι δυσόδεις πραγματικά, οι βρώμικες μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίζουν ρόλο όχι μόνο όσον αφορά τα ζητήματα μετανάστευσης, εμπλοκή σε οικονομία, αλλά παίζουν ρόλο και στη διεθνή σκηνή, στην εξωτερική πολιτική, με βρώμικο ρόλο σε πάρα πολλές επεμβάσεις του υπεριαλισμού και αλλού και στη χώρα μας. Και βεβαίως, τέλος, κανένας δεν μιλάει. Σε μια πόλη που έχει τραυματιστεί από τους σεισμούς, σε μια πόλη σε επικίνδυνη σεισμική ζώνη, όπως λένε οι επιστήμονες, κανένα δεν μιλάει για τα έργα του αντισεισμικού ελέγχου και της προστασίας, της αντιπλημμυρικής και της αντιπυρικής. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Δεν παράγουν κέρδη. Δεν είναι επιλέξιμα έργα ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από την περιφέρεια, ούτε βεβαίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το λέει καθαρά και εξάστερα, είναι κόστος. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια έργα. Και φτάνοντας στο απόγειο του κινησμού, σε επίσημη έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λέει: σε περίπτωση πυρκαγιάς προστατέψτε τα σπίτια των πλουσίων, όχι των φτωχών. Γιατί στους πλούσιους, λέει, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν αποζημίωση, οι φτωχοί δεν έχουν να τα ασφαλίσουν, δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα. Αυτός είναι ο κινησμός και η βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν πάει μακριά, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, εφόσον την εφαρμόζουν αυτά τα κόμματα και αντιπρόσωποι τους. Αγωνιστές είστε, μας λένε πολλοί. Και συνεπείς. Και καλά κάνετε και φωνάζετε. Αλλά εμείς απαντάμε και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο μαχητικά, ακόμα πιο ισχυρά, με τη δύναμη που θα μας δώσει ο λαός. Αλλά δεν είμαστε μονάχα αυτό. Μπορούμε και διοικούμε.
Το απέδειξαν οι 5 κομμουνιστές δήμαρχοι στις άλλες πόλεις της χώρας μας. Και απέδειξαν ότι ακόμα και μέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια αυτής της πολιτικής, με αντίθετη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα την κυβέρνηση, κόντρα τους νόμους, κόντρα τις υπουργικές αποφάσεις, κόντρα τα δικαστήρια, κατάφεραν και κινητοποίησαν και τους εργαζόμενους των Δήμων και όχι τους εργολάβους, κινητοποίησαν ολόκληρο το λαό και κατάφεραν, παραβαίνοντας πολλές φορές και νόμους, να εξυπηρετήσουν βασικές πρώτες ανάγκες μιας πόλης.